Πάμε να κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας με ένα θέμα που αφορά μια ταινία με το όνομα, με τον τίτλο. Καλάβρη τα 1943. Ναι. Η πρεμιέρα θα γίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 5η 11 Νοεμβρίου 2021 για την πολύ αναμενόμενη ταινία Καλάβρη τα 1943, που αναβιώνει τη σφαγή των Καλαβρίτων, το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου της περίοδου της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο κλίμα του τρέιλερ. Τα γόρια σου, ποιος θα τα προστατέψει? Εσείς δεν θα πάρετε κακό. Έχω καθήκον. Όλοι οι κάτοικοι των Καλαβρίτων υποχρεούνται να προσέλθουν στο προάβλιο του σχολείου αμέσως. Do we have a choice? I'm afraid you don't. Παναγιά μου, δεν θα βγούμε ζωντανή από αυτό. Ο γερμανικός στρατός δεν θα βλάψει κανέναν πολίτη με οποιονδήποτε τρόπο. Are you sure the structure is burnt to the ground? Yes, Commander. Five hundred men were executed with machine guns that day. 64 of them mere children. Minister wants to see you straight away. Combined with the war loan, it's 160 billion euro claim. The Greeks win, then nothing is going to stop the Polish, even the damn Russians. I thought they weren't going ahead with it. The preamble does appear to support our argument there. The reparation. No one cares about that money. I made a vow that day. I would look into the eyes of Commandant Tanner and demand justice. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το τρέλερ, συγκλονιστικό, καθηλωτικό. Καλάβρη τα 1943 σε σκηνοθεσία του Νικόλα Δημητρόπουλου και το σενάριο του Δημήτρη Κατσαντώνη. Ο Νικόλας, να δώσουμε έτσι και κάποιες πληροφορίες για την ταινία. Ο Νικόλας Ανδρέου είναι ένας από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της σφαγής των Καλαβρίτων του 1943. Και σε μια έτσι συζήτηση που έχει με την Κάρολάιν Μάρτιν, είναι δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις. Μοιράζονται σε συζήτηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ιστορίες, προσωπικές προκαταλήψεις και πεπιθήσεις, τα οποία καταλήγουν στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης, στην αναζήτηση της ελπίδας. Μία ταινία η οποία αναμένεται τις επόμενες μέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες και την περιμένουμε όλοι με πολύ ανυπομονησία. Μάλιστα.